Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω από όπου έχει βγάλει ο κύριος συνάδελφος αυτά τα συμπεράσματα. Βεβαίως το μηχάνημα το ερπιστριοφόρο, το οποίο δουλεύει στο ΣΜΑ και ανήκει στην Υπηρεσία Καθαριότητας, το ζητήσαμε και πήγαμε μαζί με τον χειριστή του στην περιοχή των Αγγελιών. Και βέβαια ρυθμίσαμε και κάναμε και ένα πάρκινγκ ιδιωτικό χώρο, τον οποίο τον νοικιάσαμε για να γίνει πάρκινγκ στη Σαλαγώνα. Εκείνο το έγγραφο που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή από την κτηματική υπηρεσία του Δημοσίου και εμείς και η καθαριότητα αφορά μία παράβαση που θεωρείται ότι έγινε στην περιοχή των Αγγελιών, δηλαδή μία πρόσκοση ενός ορμίσκου. Τώρα, η Σαλάγωνα, εκτός από αυτά που είδα στα site των εφημερίδων από τον κύριο Μακρυδάκη, δεν ξέρω από πού προέκυψε στον κύριο Βεργίτσι, το οποίο δεν γνωρίζουμε εμείς. Υπάρχει κανένα άλλο έγγραφο που δεν το ξέρουμε εμείς. Γιατί και εγώ και ο κύριος Αναγνώστου μας έστειλε η κτηματική υπηρεσία. Ως αγγραφείο δεν απαντήσαμε. Ξέρω κανένα. Και απαντήσαμε και απάντησε ο κύριος Αναγνώστου, όχι αυτό που λέει ο κύριος Βεργίτσης, ο κύριος Αναγνώστου απάντησε ότι το μηχάνημα εγώ το παραχώρησα στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών. Επομένως δεν έχω καμία ανάμειξη με όλο αυτό το θέμα. Αλλά συζητάμε για τα γέλια. Τώρα πού προέκυψε ο κύριος Βεργίτσης. Να λέει ότι έγινε υγροβιότυπος, ότι έγινε αυτό, ότι η παραλία έγινε έτσι. Μάλλον δεν ξέρει την περιοχή και ούτε ξέρει τι ακριβώς γίνεται. Συγγνώμη, επί της ουσίας, κύριε Φαμπούρη, επί της ουσίας δεν μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα. Σοβαρό, αλλά θα συζητηθεί. Ορίστε, κύριε Τριαντάφυλλη.